Μιλούσα με κάτι συνεργάτη στην Αμερική και μου λέγανε ξέχασέ τα. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα μείνουν εκεί θαμμένα, γιατί δεν πρόκειται κανένας να τα αξιοποιήσει. Κανένας δεν ρισκάρει να έρθει στην Ελλάδα. Σε όλες τις χώρες μέσα στη Μεσόγειο τρυπάνε για πετρέλαιο και εμείς το αρνούμαστε. Εμείς θέλουμε να ισορροπήσουμε τα βουνά μας για να βάλουμε τις ανεμογεννήτριες. Συζητούσα επίσης με συναδέλφους πανεπιστημιακούς στον Καναδά και μου εξηγούσαν πόσο επικίνδυνο ή αν θέλετε δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει στον Καναδά αυτό, να ανοίγουν δρόμους 15 μέτρων για να φτάνουν στην κορυφή του βουνού να βάλουν τις ανεμογεννήτριες χωρίς κόστος, χωρίς προστασία, χωρίς τιμωρία για αυτά που συμβαίνουν. Η Αγία Ευθυμία στην Κεφαλονιά καταστράφηκε από τον Ιαννό εξαιτίας των ανεμογεννητριών. Το έχουν εξαφανίσει. Είχαν ανοίξει ένα δρόμο 15 μέτρα για να πάει στις ανεμογεννήτριες και με τον Ιαννό παρασύρθηκαν όλες οι κροκάλες και θάψαν την Αγία Ευθυμία. Ποιος μίλησε γι' αυτό? Κανένας. Παντού συμβαίνει αυτό. Και με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουμε θα επαναλαμβάνεται το φαινόμενο. Αυτά πρέπει να τα μάθει ο κόσμος. Αυτά πρέπει να γίνουν κοινωνοί και ας αποφασίσουν μετά τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν μια κατεστραμμένη Ελλάδα και οικονομικά και οικολογικά και γεωλογικά τα πάντα. Δεν μπορώ να καταλάβω.